Πολύ χαμηλές είναι οι εισπράξεις στα κρατικά ταμεία από τα πρόστιμα που επιβάλλονται για φορολογικές και παρόμοιες παραβάσεις, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών εισπράττεται μόλις το 5,2% των προστήμων. Το υπόλοιπο 94,8% χάνεται μεταξύ των ληστών με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά και στα φορολογικά δικαστήρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 17,6 δισεκατομμύρια ευρώ που επιδικάστηκαν μέχρι τα τέλη του 2013, εισπράχθηκαν μέχρι σήμερα 913,4 εκατομμύρια ευρώ. Στα αρχεία των διοικητικών δικαστηριών εκκρεμούν 75.871 φορολογικές και τολωνιακές υποθέσεις, από τις οποίες οι 2.528 προέκυψαν στην αρχή του 2014. Ο ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται σε εγρήγορση, ρίχνοντας το βάρος κυρίως αποκαλούμενες υποθέσεις φορολογούμενων μεγάλου πλούτου. Από τη λίστα με τα εμβάσματα ολοκληρώθηκαν 420 υποθέσεις και είναι σε εξέλιξη έλεγχη σε άλλες 100 περιπτώσεις. Από τις έως τώρα έρευνες, τα ποσά προς εισπραξή υπολογίζονται στα 135 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στόχος του ΚΕΦΟΜΕΚ είναι να έχουν κλείσει 720 υποθέσεις μέχρι τα τέλη του χρόνου. Από τον κατάλογο με τις offshore εταιρείες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε πάνω από 100 υποθέσεις και προς εισπραξή είναι περίπου 32 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από τη λίστα Lagarde βρίσκονται στα χέρια των ελεγκτών του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου τουλάχιστον 35 υποθέσεις.